Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Καλά. Νομίζω ότι μπαίνω κάθε φορά πάρα πολύ δυναμικά, τύπου Γεια σου Αντώνη, πάμε να ξεκινήσουμε το... το podcast. Είναι φετινό αυτό νομίζω που είναι έτσι λίγο κολλημένο. Εγώ πάντα έχω μια διο... διοχυ... διοχετευμένη, ε, ξέρω εγώ, όρεξη για να παρλάμπη πίσω. Καλά, αυτό είναι εξυπάκα, εννοείται. Είναι η προϋπόθεση για να γίνει αυτό το podcast. Πάμε, λοιπόν, τι, τι φοβερά έχουμε. έχουμε... Καλά. Δύο φοβερά νέα, σίγουρα. Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς, κάναμε launch το Vaulty Personal, mm -hmm. το οποίο είναι το η subscription εκδοχή του Vaulty, ενός εργαλείου του οποίο φτιάξαμε και κάναμε release πριν κάποιους μήνες και πλέον αυτό έκανε launch σαν προϊόν, το βγάλαμε. Το οποίο τι είναι, είναι ένα εργαλείο το οποίο το κάνει πραγματικά εξαιρετικά εύκολο, νομίζω οριακά πιο εύκολο δεν γίνεται, να λάβει μυστικά δηλαδή ευαίσθητες πληροφορίες από άτομα τα οποία είτε δεν είναι tech είτε είναι έξω από τον οργανισμό σου οπότε δεν μοιράζεστε one password και αυτά, στην ουσία είναι ο αντικαταστάτης των κωδικών σε, σε emails. Οπότε πες. Εγώ τρελαίνομαι με το τιτάτο με που λέει no more, more passwords, passwords in ναι. emails. Ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε αντί να στείλει ο λογιστή σας κωδικούς passwords στο email το οποίο είναι έγκλημα, του στέλνετε ένα link από το Vault, το οποίο είναι μοναδικό βάζει εκεί μέσα του κωδικού και τελείωσε. Δηλαδή ανοίγει, έχει ένα text area, κάνει paste, πατάει το κουμπί και αυτό είναι end-to-end encrypted και μπορείτε να το δείτε μόνο εσεί στου browsers σα. Παρένθεση ναι. σχετικά άσχετη ναι. και θα συνεχίσουμε για το Voldy. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιο ήταν έστω και λίγο. είχε ενδιαφέρον για να κάνει κατασκοπία σε business επίπεδο στην Ελλάδα, ναι. θα βρει απλά να χακάρει 4-5 μεγάλου λογιστέ. Καλά. Το οποίο δεν είναι θα... δύσκολο. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, επειδή έχουμε ακούσει για το πώ κρατιόνται τα passwords αυτές... δεν μιλάμε για passwords manager και. Τι είναι αυτό. Encryption, σε τίποτα. <laughs> ναι, 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 ναι. Οπότε... Α, θα, θα... Αν αυτό γινόταν, θα είχε πρόσβαση σε απαράδεκτα πολλά πράγματα. Είναι το καλύτερο. Σε απαράδεκτα πολλέ εταιρείε θα είχε πρόσβαση. Ναι, γιατί ω γνωστόν οι λογιστέ έχουν τους κωδικούς του κωδικού τάξη, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ όνομα εταιρεία, παύλα 1, 2, 3, ξέρω και τέτοια πράγματα. Βέβαια, υπάρχει τέτοιο. Πλέον το tag, πλέον. Κάποια χρόνια τώρα το τάξη επιτρέπει να δώσει ρόλου σε άλλα πρόσωπα. Ναι. Το οποίο θα μου πει είναι παρόμοιο. Αλλά τουλάχιστον ο κωδικό εταιρεία που με ενέργειε που δεν χρειάζεται να κάνει λογιστή ή που δεν κάνει συχνά ναι. συχνά λογιστή και χρειάζεται να κάνει μια στο τόσο, μπορεί να παραμείνει κάπω πιο ασφαλή. Γιατί δεν... ένα, μου έχει πει λογιστή παλιά, όχι αυτό που έχουμε τώρα, πιο παλιά, ναι. Ε, μου έχει πει το επικό, εντάξει, μου λέει, βάλε κανένα. εγω Αντώνης εγώ, αντώνησε ένα-δύο-τρία, ρε παιδί μου. Τώρα, πού να το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Ε, ναι, γιατί δεν το, δεν το αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι το, το ίδιο πράγμα, αλλά εντάξει. Όταν έχει μια εταιρεία, πρέπει να προστατευτεί. Αυτό με του ρόλου, μάλλον είναι μάλλον απαραίτητο. Είναι καλή ιδέα γενικά. Δεν ναι. το ήξερα ότι το έχουν κάνει αυτό. Είναι σε πολύ λίγα πράγματα. Και άμα δει, υπάρχουν εξουσιοδοτήσει που μπορούν να κάνουν συγκεκριμένε ενέργειε. Αλλά και πάλι, σε κάθε περίπτωση. Θα έπρεπε να μπορεί εκείνη τη στιγμή να, να μοιραστεί τον κωδικό μου τον λογιστή. Mm. Αν τον χρειάζεται, να τον πάρει μέσω του Vault προφανώ ναι. και μετά να πα και να τον ε, αλλάξει. Οπότε έχει διαμοιραστεί end-to-end -end encrypted. Άρα δεν έχει μάθει κανεί την πορεία μεταξύ σου και του λογιστή σου ποιο είναι ο κωδικό αυτό. Ακόμα και αν κάποιο έχει πάρει το email του λογιστή, δεν μπορεί να πάρει τον κωδικό αυτόν. Ναι. Ωραία. Ο Zetovold ή κάποιο άλλο ενδιάμεσο. Βλέπει τον κωδικό λογιστή, κάνει τη δουλειά του και μετά τον αλλάζει. Οπότε πρέπει κάποιο να πάρει τον υπολογιστή του λογιστή εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό, ε, αυτό ναι, αλλάζει ναι, ναι, ναι. και το, τον κωδικό μα θε μετά. Δηλαδή, ναι, Λες, ναι. κάνει τη θε και μετά τον αλλάζει. Το οποίο είναι η. Εντάξει. Εμεί αυτό το ξεκινήσαμε κιόλα επειδή έχουμε λάβει δύο σοβαρά πράγματα που δεν έπρεπε να λάβουμε. Έχουμε λάβει κωδικού Stripe από μια μεγάλη εταιρεία στο Slack. Εννοείται. Σωστά. Και έχουμε λάβει σε email και ένα private key από ένα server του οποίου δεν θα έπρεπε να έχουμε το private key. Ήταν πολλά, α πούμε έτσι. Καλά, αυτό ήταν διπλό το μπέρδεμα γιατί αντί να πάρουμε το δικό μα public key να το βάλουμε στο server. Ναι, ναι, ναι. Το private ναι, key ναι, το οποίο ναι, 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 login. Ναι. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Ναι, ναι. Αλλά ναι, α ας μην, ας μην επεκταθούμε. Ακριβώ. Οπότε, οπότε, ναι, αυτά είναι τα use cases. Ε, μπαίνετε το τσεκάρτε, είναι volte.tools τέρμα, δεν έχει τελειακό μετά ή κάτι άλλο. Είναι volti.tools. Τέλεια. Έχει είναι... 39 δολάρια το, το, χρόνο. 39 ευρώ. Ευρώ. Σωστά. Sorry. Ήταν το, εσωτερικό debate που έχει λήξει πρόσφατα σχετικά. Ο ναι. Εν έλεγα να το κάνουμε ευρώ και εσύ δολάρια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 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 ακριβώ <laughs> αυτό. ακριβώς <laughs> αυτό ναι. Καλά πήγε. <laughs> ε, αυτού, εντάξει, τώρα δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά η αλήθεια είναι. <laughs> δηλαδή το, το currency είναι πολύ κοντά. Ναι. Αλλά εντάξει, είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο για μα ναι. βασικά. Γιατί... Ε, για να είμαστε και ειλικρινεί εντελώ και έχει δίκιο σε αυτό. Και, και, εκτός εκτό αυτού όμω, ναι. τι θα έχουμε. Περίμενε να πω πίσω ότι όποιο γραφτεί από τη... Αυτό όλο τι θα έχουμε. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Όποιο γραφτεί από τη μικρή κουβέντα έχει έκπτωση 50% για τον πρώτο χρόνο. ταφεντικό τρελάθηκε. Πο, 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 Με τον κωδικό μικρή κουβέντα. Και γενικά εντάξει, νομίζω ότι είναι ωραία εκπτωσούλα. Βολικό είναι, 50%. Ναι, βεβαίω. 5... Δοκιμάζε... Μικρή παύλα κουβέντα θα είναι ο. Ο ναι, αμέ, γιατί όχι. Μικρή, παύλα κουβέντα. Σούπερ. Πέρα από αυτό όμως, πού βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα ήμασταν OpenConf. Σωστά. Είμαστε, είμασταν, ναι, νομίζω γύρω ναι. σε 7 θα βγει λογικά, οπότε ήμασταν. Ε, ναι. Ήμασταν OpenConf, είχαμε workshop. Πάρτης Κασιδιάρη. Πάρτης Κασιδιάρη, workshop, client work, with logic. Και αύριο συνεχίζουμε OpenConf, δυνατά, με παρουσιάσεις... Ε, και όλα τα ωραία στο Μέγαρο μουσική. Θα, είμα, θα είμαστε εκεί, έχουμε booth, ελάτε να τα πούμε. Αν δεν τα είπαμε σήμερα και είστε στο OpenConf, ή, ή ξαναελάτε να τα ξαναπούμε, why not? Να πάρετε αυτά τα εξαιρετικά coaster στα αξιλο, αξιοζήλευτα. Θα τα έχουμε βάλει στη... στο Welcome Pack ή όχι. Εγώ λέω να τα έχουμε βάλει στο Welcome Pack. Αμέ. αμέ. Μ' αρέσει που μιλάμε. Με μελλοντικό χρόνο. Ναι, εμένα μου αρέσει που αποφασίζονται πράγματα εδώ, ρε παιδί μου. <laughs> ναι, ναι, Σε αυτό το podcast λαμβάνονται και αποφάσει mm. όσον αφορά το, το marketing τη εταιρεία. Ναι. Γενικά, εντάξει, στο... θεωρώ ότι θα έχει πάει πάρα πολύ καλά το, το συνέδριο, αλλά στη φάση που είναι μέχρι τώρα που έχω δει πώ έχουν πάει τα εισιτήρια και όλα αυτά, δηλαδή mm. με, νομίζω έχει οριακά ξεπεράσει τι προσδοκίε μου. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο, τέλεια, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, το θυμάμαι από την πρώτη φορά που είχε γίνει το OpenConf. Είχε κάνει μια παρουσίαση τότε. Mm, για Terraform ήταν νομίζω. Ναι, 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 για Infrastructure as Code. Και μιλούσα mm. για την ιστορία με ένα, με ένα, workshop που είχαμε κάνει εδώ. Πού αυτά τα ε, workshops πρέπει να τα ξαναξεκινήσουμε. Ναι, βεβαίω. Έχουμε... Είχαμε, κάνει... ένα. Καλά, εννοείται ότι θα κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα workshop για Docker Swarm mm -hmm. και είχαμε. 12 άτομα, 11 άτομα Σίγουρα είχαμε πάνω από 10, 10 αλλά δεν φτάναμε και πολύ παραπάνω. Οπότε είχαμε 10 άτομα PES, στα οποία του είχαμε δώσει από 3 machines στο mm -hmm. κάθε άτομο, γιατί είχαμε κάνει ένα κλαστεράκι το οποίο είχε 3 nodes, managers και workers, ε, όλοι. Και ευτυχώ το είχαμε κάνει με Terraform, γιατί είχα κάνει ένα λάθο στο setup και δεν είχα ανοίξει μια πόρτα στην οποία θα έβλεπαν την εφαρμογή που φτιάχνουν. Εντάξει, μικρό πράγματα. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή, εντάξει, αν αυτό το είχαμε κάνει με το χέρι και σε όλα τα μηχανήματα, είχαμε ξεχάσει την πόρτα και έπρεπε να το ξανακάνουμε με το χέρι, θα ήταν πάρα πολλή χρόνο. Θα δηλαδή. δεν θα είχε πάει πολύ καλά αυτό, 30 μηχανήματα. Αλλά επειδή το είχαμε κάνει με Terraform, αλλάξαμε απλά. Βασικά, προσθέσαμε ένα port στο μηχάνημα που ήταν στο Azure, ίσω το θυμάμαι στο συγκεκριμένο workshop, και αυτό ήταν up to date και κυριολεκτικά σε ένα λεπτό έπαιξε. Ήταν καταπληκτικό. Οπότε ήταν αυτή η ιστορία για το πώ μπορεί σε μεγάλο scale με το infrastructure as code να κάνει πολλέ αλλαγέ γρήγορα και με ασφάλεια. Σημαντικό. Εντάξει, δεν ήταν πολύ. Οι συμμετέχοντε, πε όταν νομίζω ήταν. το provisioning ήταν για 12 συμμετέχοντε. Yeah. συν ένα S1, που είχαμε yeah. backup, συν εμένα, συν εσένα 15 νομίζω ήταν τέτοια. Επί τρία μηχανήματα, 45 μηχανήματα. Yeah. Τώρα, αν ναι. σε ένα λεπτό αίτημα, ναι. Και, και με σιγουριά, δηλαδή, όχι ότι μπορεί να έχει κάνει λάθο και αυτά. Είναι... Ναι, 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 ναι. Φαντάσου αυτό, ρε παιδί μου, να είναι μια παραγωγική εφαρμογή εκείνη τη στιγμή και να πρέπει να κάνει μια τέτοια διόρθωση. Ναι, wow. Δηλαδή. Για yeah, πε. Τι θα πούμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο το έχω βαφτίσει στο μυαλό μου επικοινωνία. Okay. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πώ διαμοιράζεται πληροφορία μεταξύ ατόμων, είτε αυτά βρίσκονται σε μια ομάδα, πώ αυτή η πληροφορία μπορεί να διαμεραστεί με παραγωγικό τρόπο και με τρόπο το οποίο έχει νόημα και να μην χάνει χρόνο yeah. σε daily meetings. Περιτώ, σε scheduled daily meetings. Οριακά, οριακά περιττό αυτό που, ναι. που είπα, ρε παιδί μου. Απλά μου βγήκε πολύ αυθόρμητα. Πώ μπορεί να, να επικοινωνήσει με εξωτερικό, ε, με άτομα εκτό εταιρεία σου ή εκτό ομάδα σου, ε, αποδοτικά, πώ πρέπει να κάνει την επικοινωνία αυτή να φαίνεται πιο επαγγελματική, τι να ακολουθεί σαν κανόνε, δηλαδή λίγο να συζητήσουμε πώ το, το βλέπουμε εμεί. Mm -hmm. Χωρί να σημαίνει ότι είναι σωστό ή λάθο, αλλά. Εντάξει, άσχετο. Θυμήθηκα τώρα ότι είχα κάνει και ένα workshop γι' αυτό πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Άσχετο. Πολύ άσχετο. Στο Think δεκαετία Δεκαριά αυτό. χρόνια. Στο Think -based. Είμαστε από αυτού πλέον. Είχα κάνει ένα workshop πριν 10 χρόνια. Ναι, ε, ναι μωρέ. πλέον μαζί δουλεύουμε 11 χρόνια τώρα. Σίγουρα. Ε, ε, ε ναι. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Όχι, πάμε 12 χρόνια. Ναι. ναι. Είναι Φίλε, πολλά. Είναι αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Καλά είναι. Να σου πω, εγώ μια μικρή παρένθεση Τώρα λέω ότι είμαι 31 χρονών Πότε ναι. αλλάζω ο... Εντάξει 31 μέχρι τέλο του χρόνου Α με τα γενέθλιά σου πάμε μαζί Όχι εσύ. <laughs> <laughs> Ρε παιδί μου θα... Ωραία το, το απλό είναι να το πηγαίνει χρονολογικά Ξέρω εγώ 91 ναι. κάνει 31 Οκ okay. Μετά μπορεί να το πηγαίνει. Βασικά χρονολογικά Κοίτα με να με συμφέρει γιατί είναι εύκολο. είναι ξέρω δύο μήνε ναι, ναι, διαφορά. Δεν ναι, ναι, να είναι ναι. μεγάλο. Ναι. Ούτε ένα μήνα πρακτικά. Ναι, ένα Ενώ, ένας, το, το ένας, το μήνα. Δύο. διαφορά είναι. Λοιπόν. Απλά ήθελα να ξέρω έτσι έκανα το τρολάρισμα μου. Ε, το έχει μαζεμένο καιρό. Ε, Περίμενε ε, τώρα που είμαι οπ. λίγο κλασμένο γι' αυτό. Ακριβώ, ναι. <laughs> ωραία, τώρα είναι στο κομμάτι τη επικοινωνία. Λοιπόν, ωραία, οπότε θα ήθελα πρώτα να το πιάσουμε. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και πώ η γραπτοί και γραπτή σύγχρονη και ασύγχρονη, γιατί έχουμε τη φυσική και την μέσω βίντεο κολεπικοινωνία, η οποία είναι καθικά σύγχρονη δεν νομίζω ότι κάποιο. αν με ξέρεις ωραία, πάω πάλι να πάω πίσω αλλά όλο θυμάμαι πράγματα μην στέλνετε ηχογραφημένα μηνύματα voice message τα μισώ έχω αποφασίσει ότι πλέον δεν τα ακούω αν μου στείλει κάποιο voice message δεν τα ακούω όχι, εντάξει, δεν είμαι, δεν είμαι εκεί. Όχι, δέχομαι ότι θα χάσω πληροφορία και. Τα μισώ γιατί έχουν τον περιορισμό ότι πρέπει εκείνη τη στιγμή εγώ να, να ακούω. Δηλαδή, άμα ακούω μουσική, πρέπει να σταματήσω να ακούω μουσική. Ή... Είσαι κάπου έξω, ρε παιδί μου. είμαι και... κάπου έξω και κάνει φασαρέ και είμαι με το κινητό έτσι. Ε, δεν βολεύουν. Άρα Παθώ, λοιπόν αυτούμε. αυτά τα βγάζω, δεν τα θεωρώ επικοινωνία. Καλά, για επαγγελματικό σκοπό ασυζητητή, ε. Υπάρχουν. Δηλαδή, περίμενε. Εγώ αυτά τα οποία σου λέω και λέω ότι ρε παιδί μου, οκ, okay, τα ακούω και δυσκολεύομαι, είναι αυτά που στέλνουν φίλοι και όλα αυτά. Οκ, okay, δεν δε θέλω να είμαι ρε παιδί μου κι εγώ. Εγώ κάνω bullying, δεν έχει αυτό. Όντω, δεν δε με νοιάζει να είμαι αυστηρό σε αυτά. Αλλά μου τη δίνουν. Επαγγελματικά είναι no go αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό το. Δεν δε το σχολιάζω καν, το βγάζω, το βγάζω στο πλάι. Και πάμε τώρα στην επικοινωνία που έχουμε ναι. το κλείσει και βιντεοκλήσει, η οποία είναι σύγχρονη αναγκαστικά και έχουμε γραπτή επικοινωνία η οποία μπορεί να είναι πιο σύγχρονη, κοντά στο σύγχρονη που είναι ένα chat ή πολύ και το email το είναι για πιο σύγχρονο και η ασύγχρονη που εξορισμού η επικοινωνία γράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο άλλο να μην χρειάζεται να απαντήσει άμεσα. Δηλαδή, στο, το διαχωρισμό σύγχρονη και ασύγχρονη δεν τον κάνω απαραίτητα στο πόσο γρήγορα απαντάει ο άλλο, αλλά στο πόσο πλήρες, πλήρες είναι η πληροφορία ναι. που έχει στείλει και περιμένει να πάρει πίσω. Ωραία. Θα βάλω και Άλλη μία παράμετρο, mm -hmm, εδώ μέσα, η οποία λέγεται για ποιο σκοπό θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Mm -hmm. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε για να περάσουμε καλά, για να συνδεθούμε, για να συμφωνήσουμε κάτι, για να ανταλλάξουμε ιδέε, όλα αυτά. Το, ο σκοπό. Τον... Συγκείμενο. Ναι, το συγκείμενο. Τόσο το συγκείμενο, όσο και ο σκοπό τη επικοινωνία για μένα έχουν πάρα πολύ σημασία. Mm -hmm. ναι. Και. συγγνώμη, πε. Όχι, δεν περιμένω. Ε, θα φέρω στην, στην και κάτι άλλο Ένα tweet που έτυχε και απάντησα Γενικά κάτι με έχει και γράφω λίγο παραπάνω στο Twitter αυτές τις μέρες Ένα tweet στο οποίο απάντησα που ήταν ένα άτομακι το οποίο έλεγε Ότι το remote work, η πανδημία και το remote work έχουν κάνει και κακά πράγματα γιατί είχε ένα meeting τις προάλλες νομίζω ήταν Σαν Φρανσίσκο εκείνη που έγραφε το μήνυμα, ε, είχε ένα meeting και με άλλου δύο-τρει και ο ένα είχε μπει από τα μάξι, ο άλλο είχε κλειστεί κάμερα, ο άλλο περπατούσε και έλεγε ότι έχει κάνει και κάποια κακά το remote work. Και αυτό το οποίο τη έγραψα, και αδεί πω κολλάει με όλο αυτό το οποίο λέμε, είναι το ότι χοντρά-χοντρά, επειδή μου το remote work, επειδή, Δηλαδή η απομακρυσμένη εργασία, επειδή δεν Κάποιο δεν είναι καλό εργαζόμενο απλά επειδή είναι 8 ώρες στην υπολογιστή του και τον βλέπει. Και επειδή όχι μόνο αν είναι καλό εργαζόμενο, τα πάντα κρίνονται από πιο ουσιαστικά ε, κριτήρια, mm -hmm. δηλαδή το αποτέλεσμα. Ε, ένα από τα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνει είναι αυτό το meeting να μην έχει νόημα, επίση. Οπότε, το, το πώς επικοινωνεί και ο σκοπός για τον οποίο επικοινωνεί έχουν, έχουν πάρα πολύ σημασία για να πάρεις το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Αυτό. Θέλω να... να πω. Γιατί κάνω όλο πάνε θέση σήμερα, δεν μου αρέσει αυτό. Η είναι ο δικό ρόλο αυτό. Ναι. Αλλά Ισχύει. το ότι δουλεύει remote δεν σημαίνει ότι δουλεύει από ένα περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να είναι τέτοιο στο να εκπληρώσει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Ναι. Έτσι, δηλαδή, άμα εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία ε, στην οποία πρέπει να έχω μια καλή σύνδεση στο Ιντερνετ και αποφασίσω να δουλέψω από ένα πλοίο. Mm. Αυτό δεν λέγεται remote working, λέγεται ανευθυνότητα. Ναι, 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 ναι δεν το συζητάμε. Επίση, αν εγώ είμαι διακοπέ και μου στείλουν. Αν εγώ είμαι διακοπέ και μου στείλουν. Έλα, μπε μέσα σε αυτό το meeting, επειδή πλέον μπορούν και παλιά δεν μπορούσαν επειδή είμαστε στο γραφείο. Πάλι δεν. Ναι, δηλαδή αυτό. Μην, οπότε... μην Ναι. Αλλά θέλω να. Κοίταξε, μην μπει, Εξαρτάται γιατί μερικοί έχουν μόνο μια ανασφάλεια παραπάνω ανάλογα με Μπορεί το. Μπορεί να χρειάζεται. Το άλλο. το καταλαβαίνω οτιδήποτε, αλλά. Έχει πάρα πολύ σημασία στην επικοινωνία ο σκοπός, mm -hmm. το συγκείμενο και το μέσο. Όλα έχουν πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή. Να σου πω, μπορεί να πούμε 5 λεπτά σε αυτό το meeting. Εκείνη τη στιγμή το συγκείμενο είναι μηδενικό. Ο, ο, σκοπός, ο σκοπός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει το μέσο. <laughs> υπάρχει το μέσο το οποίο είναι ξεκάθαρο. Μπαίνει να, να, να πούμε κάτι, αλλά. Δεν ξέρω τι, πόσο καλή περιμένει να είναι μια τέτοια επικοινωνία. Και εκεί πέρα έρχεται και κολλά και αρχίζουμε νομίζω και μπαίνουμε και λίγο πιο βαθιά στο θέμα της επικοινωνίας το ότι το να βάζει scheduled meetings ναι. σε βοηθάνε να μην στείλει το γιατί ποιο είναι ο σκοπός και το συγκείμενο μια συνάντηση. Α, ναι. Ενώ αν δεν έχει schedule meetings και αναγκάζεσαι να κάνει schedule ένα meeting γιατί χρειάζεται να επικοινωνήσει, δεν λέω να μην μιλάω με τον κόσμο. Ναι. Τότε αναγκάζεσαι και να, πεις, δεν να πει: Δεν θα να μπει στο μπάρι να τα πούμε αύριο σε 5 ώρα. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Τι θα το πει κανεί αυτό. πει: Να το πούμε αύριο σε 5 ώρα ή θέλω να συζητήσουμε αυτό. Ναι. Ακόμα και αυτή η πρόταση, η οποία μπορεί να μην είναι πλήρη, μπορεί να πρέπει να υπάρχει ατζέντα, μπορεί να υπάρχει για δύο άλλα πράγματα. Αλλά το το κάνει αυτό, σε mm. βάση μια διαδικασία. Και εκεί πέρα, εντάξει, βέβαια, υπάρχουν και εταιρείε οι οποίε μπαίνουν το meeting στο calendar χωρί καν να έχει μιλήσει κάποιο μαζί πριν. Αυτό δεν το πείσαι, ευα, τι Γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Δεν Υπέζον έχει να κάνει ότι υπάρχει εργαλείο που το κάνει αυτό. Πάω στο Google Calendar και ανοίγω ένα meeting και σε κάνω invite. Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω κάνει, accept. Ναι, αλλά έχει ένα meeting. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι λε. <laughs> ε, Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν επικοινωνεί. Και μου άρεσε αυτό πάρα πολύ ότι το συγκεκριμένο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm. Αν μπούμε και πούμε παιδιά, αλλά αν τα πούμε λίγο να χαλαρώσουμε. Ναι. Yeah. Μάλλον δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται να, να κάνει κάτι από πριν, δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί, δεν χρειάζεται τίποτα. Επίση, αν υπάρχει ένα κανάλι στην εταιρεία το οποίο είναι πιο water cooler. Mm. Παρότι. Συγγνώμη, κανάλι εννοείται στο Slack για παράδειγμα τη εταιρεία. Στο Slack, ναι, στο yeah. chat application τη εταιρεία yeah. γενικότερα. Το οποίο το έχει για πιο water cooler καταστάσει. Δηλαδή ότι πάμε εκεί πέρα και ψιλοτσατάρουμε και λέγουμε βλαγκίε και αυτά. Και εκεί πέρα είναι OK να υπάρχει λίγο spam, γιατί ο... τα άλλα άτομα μπορούν να και ξέρουν ότι αυτό το πράγμα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό εκείνη τη στιγμή. Μπορώ παρόλα αυτά να πω πόσο μου αρέσει που δεν έχουμε water cooler chat στη Logic και που έχουμε μόνο ένα chat το οποίο λέγεται Logic για το μεταξύ μα. Ναι. Και βέβαια, ακόμα είμαστε μια μικρή εταιρεία και αυτό έχει σημασία. Αλλά θα τσατάρουμε περιορισμένα. Γενικά δεν μιλάμε πολύ στο chat. Θα πούμε, μια καλή μέρα, θα πούμε ένα καλό απόγευμα πριν το κλείσουμε. Θα γράψουμε κάνα δυο μαλακίες. Ε, θα γράψουμε κάποια πράγματα για δουλειά τα οποία θα είναι εκεί. Ό,τι project κάνει ο καθένα είναι διαθέσιμο σε όλου. Αλλά και αυτό προχωράει σιγά-σιγά και στην επόμενη επικοινωνία. Αλλά το σημαντικό κομμάτι γίνεται εκτό calls εκτό Slack και γίνεται κατά βάση στο GitHub γιατί αυτό είναι που χρησιμοποιούμε, γιατί εκεί είναι που μπαίνει η χρήσιμη ε, πληροφορία. Εκεί πέρα όμω έρχεται το εργαλείο και καθορίζει τον τύπο τη επικοινωνία η οποία γίνεται μέσα εκεί. Δηλαδή, όταν εμεί έχουμε ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Slack και στο οποίο κάνουμε σύγχρονη ή σχεδόν σύγχρονη επικοινωνία, αλλά δεν αφορά πάντα δουλειά. Και όταν αφορά δουλειά και υπάρχει μια ανάγκη άμεση, υπάρχει ένα ping για παράδειγμα σε κάποιον, δηλαδή υπάρχει mm -hmm. ένα mention στο άτομο το οποίο πρέπει να, να απαντήσει. Αυτό αρχίζει και βοηθάει γιατί σπάς και λες okay, εγώ μπορώ να μην έχω εκεί πέρα notifications okay. και να μου έρθουν όταν χρειάζεται. Okay. Άρα ο θόρυβος που έχω από την επικοινωνία εκείνη τη στιγμή παραμένει πάρα πολύ μικρός. Okay. Και έχει σημασία αυτό, έχει σημασία δηλαδή όσο το, τα σήματα τη σημαντικότητα στον άνθρωπο έχουν να κάνουν με τη διαφορά στον θόρυβο. Άμα δηλαδή, εγώ για παράδειγμα είμαι σε ένα θορυβόδε περιβάλλον και κάποιο φωνάξει το όνομά μου. Ναι, 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 ναι. Μάλλον δεν θα το ακούσω. Θα χρειαστεί παραπάνω ένταση. Άρα λοιπόν εκεί πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αν για παράδειγμα μπορεί να, υπάρχει, να υπάρχουν εταιρείε οι οποίε κάνουν πάρα πολύ mention. Το mention χάνει την αξία του. Δεν είναι οι άλλοι περισσότερο on top. Νομίζω πως ε, 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 μου αρέσει πάρα πολύ που εμείς χοντρά χοντρά κάνουμε mention για δύο λόγους. Είτε χρειαζόμαστε κάτι αυτή τη στιγμή, mm -hmm. σαν πληροφορία, είτε, τώρα όμως το χρειαζόμαστε γιατί είμαστε μπλοκαρισμένοι, είτε θέλουμε να κάνουμε ένα meeting. Mm -hmm. Για να λύσουμε ναι. μια απορία, να συζητήσουμε, οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Ναι και να πούμε, κάνουμε ένα mention. όλοι νομίζω το χρησιμοποιούμε κάπως έτσι, να σου πω, μήπω να τα πούμε λίγο γι' αυτό. Ναι. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα και, και σου ξανα... ας πούμε ένα, ένα σχετικά κακό που, που, είχαμε στην platform είναι ότι έχουμε team mentions, δηλαδή μπορείς να κάνεις mention μια ολόκληρη ομάδα. Ού. Το οποίο χρειάζεται γιατί υπάρχουν φορές που μάλλον που χρειάζεται αυτό όταν μεγαλώνει σιγά σιγά η εταιρεία και θες να ξεφύγεις από το κάποιο να κάνει ping τον πάρει δεν θέλει ο Πάρη να έχει αυτή την ευθύνη, ναι. ενώ μπορεί να είναι παραπάνω από ένα άτομο να απαντήσουν μια ε, τέτοια κατάσταση. Όταν όμω τα team mentions γίνονται πάρα πολύ συχνά, πλέον έχει ένα mention το οποίο δεν κοιτάς ποτέ. Δηλαδή, εγώ φτάνω πολλέ φορέ. Μπορεί να έχω 10 mentions για παράδειγμα και να μην. Δεν δε με, δε με αγχώνει αυτό, δεν με πειράζει. Και πάει πάλι πίσω στο, στο κομμάτι ότι αν υπάρχει πάρα, πάρα πολύ στόριβο, το σήμα χάνεται μέσα εκεί. Ε, διαφωνώ, δεν πρέπει να μπορεί να κάνει mention ομάδε εκτό αν είσαι αυτό ο οποίο ξέρει ποιο να κάνει mention μέσα σε μια ομάδα. Να, 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 να το πω έτσι. Γιατί γίνεται αυτό το οποίο λε. Στο chat μιλάω γενικά. Δεν λέω το να μπορεί να στείλει ένα μήνυμα κάπου, αλλά. Έ, έχει νόημα γιατί άμα εσύ δεν ξέρει ποιο είναι διαθέσιμο, θα κάνει mention τον Μπάρι, τον Αντώνη, τον. δηλαδή θα, θα αναγκαστεί να κάνει mention πολλά άτομα. Και επειδή όσο μεγαλώνει αυτή η ομάδα, ναι. δεν θα μπορεί να θυμάσαι ποια άτομα είναι αυτά. Συνήθω τα πιο παλιά άτομα που είναι περισσότερο καιρό στην εταιρεία είναι αυτοί που θα φάνε όλο το spam. Ναι. Απλώ όπω το καταλαβαίνω, όλοι μπορούν να κάνουν mention όλε τι ομάδε. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο λέω. Α, μετά έρχεται και, και, μπαίνει μια ετικέτα στο πώ επικοινωνεί. Και θα πρέπει να πει ότι ε, υπάρχουν κάποια κανάλια τα οποία είναι για υποστήριξη και τα οποία η κάθε ομάδα θα πρέπει να βλέπει. Ναι. Πώ θα το βλέπει δεν έχει σημασία, είναι δουλειά τη ομάδα. Και να κρατήσει το mention μόνο σαν κάτι το οποίο δεν έχει απάντηση μετά από 5 λεπτά και είναι urgent, για παράδειγμα. Δεν έχει απάντηση μετά από μια ώρα και είναι important. Δεν έχει απάντηση μετά από μια μέρα και είναι. Κοίτα, σχετικό. αυτό μπορεί μπορείς να κάνει άλλα πράγματα. Γιατί θα μπει Ναι, αλλά μπορεί να χρειάζεσαι κάτι ότι εκείνη τη στιγμή έχει έναν downtime. Ένα, χρειάζεσαι μια απάντηση. Αυτή που μετά, ένα... Ναι, καλό είναι το downtime να το μαθαίνει από εργαλεία. Ναι, μπορεί να μην είναι down. Μπορεί να θέλει να κάνει ένα investigation. Μπορεί να θες να σε βοηθήσει κάποιο με το, με το billing ενό πελάτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Και θα σου πω ότι είναι αυτό το οποίο λέω. όταν... Όσο μεγαλώνει η εταιρεία, mm -hmm. Ωραία, εμεί αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα είναι έχει στη Logic. Γιατί έχει ματιό στη Logic? Γιατί, νόημα να γιατί είμαστε τέσσερα είναι... άτομα. Υπάρχει υπέρτατη εμπιστοσύνη ανάμεσά μας, ε, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη την οποία έμαθα τελευταία, συνεχούμε σημαντικά δηλαδή. <σκληρώ> είμαστε συντονισμένοι στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και όλα αυτά. Προφανώς έχουμε θέσει ένα τόνο εμείς, ρε, παιδί μου, που έχουμε ξεκινήσει αυτή την εταιρεία. Ε, οπότε δεν χρειάζονται όλα αυτά. Αν ήμασταν, που δεν θα γίνουμε, μία εταιρεία 300 ατόμων, mm -hmm δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να ισχύει. Σωστά. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, θα πρέπει να μπουν διαδικασίε. Ναι. Ακριβώ. Θα πρέπει να μπουν διαδικασίε και θα πρέπει να μπουν κάποια safeguards. Δηλαδή, δεν γίνεται οποιοδήποτε να μπορεί να κάνει μέσα οποιαδήποτε ομάδα, γιατί mm. ξέρει κάτι, θα γίνει αυτό ακριβώ που είπε. Δεν θα το κοιτά και δεν μπορεί να βασιστεί από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ξέρει κάτι, είναι μια εταιρεία 300 ατόμων. Αυτό είναι κοντά-κοντά σου είναι το γαλαξίδι. Είναι... 300 άτομα έχει το γαλαξίδι μόνο. 500, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά αυτή είναι η τάξη μεγέθου. Είναι, μια μικρή... να... είναι όσο είναι ησύκινο, σαν εσύ. Mm -hmm. Είναι μια μικρή κοινωνία, ναι. Βασικά. Είναι μια μικρή κοινωνία. Δεν μπορεί σε μια μικρή κοινωνία. Δεν υπάρχει κάποια μικρή κοινωνία που μπορεί να βασιστεί ότι όλοι θα λειτουργούν. Βασικά δεν μπορεί να, να βασιστεί ότι όλοι έχουν καταλάβει του κανόνε, βασικά, mm -hmm. να το πω έτσι. Να μην... Δεν είναι ότι δεν είναι όλοι καλοί. Αλλά δεν είναι όλοι συντονισμένοι. Έχει, αυτό έχει. είναι αυτό, αυτό το οποίο λέω Δηλαδή πρέπει εκεί δηλαδή, Αν μπορεί ο καθένα να κάνει mention Είμαι στα slacks δύο Εταιριών ακόμα Και βλέπω τι γίνεται καθώς μεγαλώνει δηλαδή, Από εκεί που ε, Από εκεί που μια εταιρεία είναι Ήρεμη και κάνει δουλειά Σταματά να κάνει δουλειά, τα είπαμε σε άλλο επεισόδιο Εδώ, για να μην πει ποτέ άλλα ναι. ε, Οπότε εγώ πιστεύω Πραγματικά ότι είναι θέμα αυτό Γιατί καταλήγουν τα άτομα τα οποία θέλουν να δουλέψουν να, να, το κάνω mute. Mm -hmm. Τι μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να μπαίνει στο κανάλι τη κάθε ομάδα κάπου και να βλέπει ποιο αυτή να υπάρχει ένα άτομο το οποίο είναι το help desk σε εισαγωγικά τη εταιρεία, τη εταιρεία λέω τη ομάδα, και αυτό να είναι public. Ωραία, εγώ θέλω να μιλήσω με αυτήν την ομάδα. Με ποιον πρέπει να μιλήσω. Με αυτόν. Παπ, του έστειλα. Mm-hmm. Όλε τι τόλε, κλείστε τα, τώρα. <laughs> <laughs> Εντάξει, δε, δεν είναι δεν είναι δικιά μου απόφαση να την πάρω αυτή, το αλλά ξέρω. καταλαβαίνω ρε παιδί μου το, το λε και. Από την άλλη, σου λέω, καταλαβαίνω και το άλλο κομμάτι. Απλά πρέπει να, να βρει έναν τρόπο να κάνει μένει στα σωστά άτομα. Φαντάσου κάποιο να θέλει να μιλήσει με το λογιστήριο μια παραδοσιακή εταιρεία, α πω εγώ, και να έχει έναν τρόπο να πάρει τηλέφωνο, έναν αριθμό, με τον οποίο θα χτυπάνε τα τηλέφωνα όλο στο λογιστήριο και όποιο θα σηκώσει πρώτο. Υπάρχει αυτό να ξέρει. <laughs> 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 να έχει να... <laughs> να είναι όλοι στο λογιστήριο και να χτυπάνε όλα μαζί. <laughs> <Λάζει. laughs> ναι. Είναι, 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 θεματάκι γενικά η επικοινωνία και θέλει πάρα πολύ προσοχή και λίγο να, 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 να τη σκεφτείς πώς θα την κάνεις ώστε να γίνει αποδοτική. Οπότε, πάμε να το πάμε στον άξονα τον οποίο είπες. Ξεκινάμε από την ασύγχρονη επικοινωνία. Βασικά, μιλήσαμε για σύγχρονη, μιλήσαμε λίγο για meetings, μιλήσαμε λίγο για το, Slack ναι. και το θόρυβο. Εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πολύ στην ασύγχρονη. Πριν πάμε, πε μου εσύ πώ θα το έστειλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πε μου πώ το, το ασύγχρονο κομμάτι, γιατί επιλέγει meeting, πότε επιλέγει meeting, πώ το κανονίζει και το ίδιο με το, με, το, με το chat, το group chat. Αρχικά θα προσπαθούσα η περισσότερη επικοινωνία που έχει να κάνει με λήψη αποφάσεων, mm -hmm. όχι με παραγωγή ιδέων. Mm -hmm. Με λήψη αποφάσεων έχει διαφορά αυτό, γιατί πολλέ φορέ τα μπερδεύουμε, πολλέ φορέ έχουμε ένα πρόβλημα mm -hmm. και πρέπει να, να δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Αυτό δεν είναι απαραίτητα μια λήψη απόφαση. Mm -hmm. Αυτό είναι εκεί πέρα ένα brainstorming το οποίο κάνουμε μεταξύ μα για να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Mm -hmm. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει ασύγχρονα, γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Γιατί, mm -hmm. γιατί το, το ασύγχρονο τι κακό έχει, έχει ότι αν έχει. Αν αναγκάζεσαι να έχει πολλέ φορέ αναλλαγή πληροφορία, mm -hmm. αυτή η εξορισμού θα πάρει πολύ χρόνο. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο. Άρα λοιπόν, την ασύγχρονη επικοινωνία θα την πήγαινα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με λήψη αποφάσεων, με αλλαγέ που πρέπει να γίνουν, με επόμενα πλάνα, με όλα αυτά. Mm -hmm. Με ανακοινώσει. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί εσύ να δομήσει πολύ καλά την πληροφορία την οποία θέλει να μεταφέρει στα άλλα μέρη. Mm -hmm. Να είναι ένα ωραίο μήνυμα, το οποίο να είναι περιεκτικό, να γράφει όλα τα απαραίτητα στιγμία, να μπορεί ο άλλο να το διαβάσει και να του δώσει χρόνο εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Να καταλάβει γιατί εσύ προτιμά τη λύση Α από τη λύση Β. Mm -hmm. Πού θα μα βοηθήσει αυτό, Πού δεν θα μα βοηθήσει, mm -hmm. Πού θα έχει δημιουργήσει προβλήματα. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να μπει σε μια σύγχρονη επικοινωνία και θα έχει την ευκαιρία οποιοδήποτε διαφωνεί με αυτό ή έχει μια διαφορετική άποψη να πάει και να προτείνει μια διαφορετική λύση. Βασιζόμενο ή βασιζόμενοι στα σημεία τα οποία εσύ είχε πάει και είχε αναφέρει πριν. Mm -hmm. Άρα λοιπόν αυτό εκεί πέρα θεωρώ ότι μια σύγχρονη επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πρόβλημα εκεί πέρα τι είναι, αν δεν σέβεσαι την ασύγχρονη επικοινωνία mm -hmm. και δεν περιλαμβάνει πάντα όλη την πληροφορία. Άρα, αν χρησιμοποιώ πρακτικά ένα email ή ένα GitHub issue, σαν Slack, σαν chat. Mm -hmm. Δηλαδή, αν πάω εκεί πέρα και γράψω, ας κάνουμε καλύτερα το Β. Ναι. Εκεί πέρα δεν έχω περιλάβει γιατί να κάνουμε το Β, πού θα μα βοηθήσει, τι θα κάνω το Β, πώ το κάνω το Β. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία η οποία λείπει. Mm -hmm. Από την άλλη, αν η φάση είναι έχουμε αυτό το πρόβλημα, τι κάνουμε, τότε εκεί πέρα ή πρέπει να μιλήσω σε βίντεο κλίση με κάποιον ή σε φυσική παρουσία μα στον ίδιο χώρο, για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να πούμε πού είναι αυτό, να ρωτήσουμε πολλά πράγματα, να ρωτήσουμε. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά. Unknown unknowns εκείνη τη στιγμή, δηλαδή έχουμε άγνωστα άγνωστα ε. δεν πράγματα που δεν ξέρουμε δεν ναι. ξέρουμε ότι τα ξέρουμε δηλαδή δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν στο τραπέζι ναι. Ακριβώ, άρα πρέπει να συζητήσουμε εκεί πέρα όταν χρειάζεται συζήτηση αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε μια πιο σύγχρονη επικοινωνία αυτό μπορεί να είναι chat, μπορεί να είναι κλίση μπορεί mm. να είναι πάμε μια βόλτα για ένα καφέ μπορεί να είναι οτιδήποτε τέτοιο ναι, λοιπόν ε, ένα πράγμα το οποίο καταρχάς Σίγουρα έχω σκεφτεί πάρα πολλά από αυτά τώρα που κλείσαμε στην ουσία το, τον πρώτο κύκλο του Βόλτη σαν, mm -hmm. σαν εμπορικό προϊόν. Γιατί πολλά πράγματα τα οποία θεωρούσα προφανώς ότι τα έχω γράψει τέλεια στο GitHub mm -hmm. εμ, δεν ήταν τόσο βοηθητικά. Παρόλο που είχα βάλει λίγο παραπάνω πληροφορία. Εμ, οπότε εμ, αυτό είναι κάτι, η ασύγχρονη επικοινωνία, η οποία είναι μία τέχνη από μόνη τη, πριν να το δουλέψει. Και θα σου πω τώρα τι εννοώ. Είναι πραγματικά μία τέχνη το να ξέρεις να γράψεις το σωστό κείμενο, σωστά το δομημένο και σωστό μέγεθος. Υπάρχουν δύο άκρα στην ασύγχρονη επικοινωνία τα οποία δεν παλεύονται. Mm -hmm. Το ένα είναι ε, fix bug, in admin page, ε, κάτι ξέρω εγώ αυτό και μετά comment από κάτω, α εννοούσα και αυτό και άλλο comment από κάτω, ε, εννοούσα α, εννοούσα και το δάκι, άλλο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι κατάπτυστο. Καταδικαστέο. Φτάνει σε, ένα, σε ένα ticket, από το πω γκίτ γιατί μπορεί να είναι ναι. οτιδήποτε. Μπορεί να είναι τζίρα το ticket, μπορεί ναι, να, ναι. να είναι ό,τι σ' αρέσει. Και φτάνει να έχει ένα description το οποίο λέει Α ναι. και 50 σχόλια από κάτω τα οποία έχουν βγάλει κάτι τελείω διαφορετικό. Mm -hmm. ε, οπότε αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο είναι το λεγόμενο text wall. Δηλαδή, ανοίγει το, ανοίγεις το ότι είναι αυτό. Εγώ το λέω γιατί θα πει σου γιατί αυτό δουλεύουμε συνήθω. Ή το Jira issue. Ή το Google Doc. Ε, και κάτι. Οτιδήποτε. Και είναι κτίνο. Είναι πιάνει καρδιά Είναι κτίνο. Αυτό μου έχει τύχει. Είναι για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο πελάτη ο έχουμε, ο οποίο έχει text walls. Εγώ προσωπικά το attention span μου είναι. Πάρα πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό το attention span μου. Οπότε έχω θέμα με τα text walls. Και δεν έχω μόνο εγώ θέμα με τα text walls. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν τα τεράστια κείμενα είναι ότι είναι δύσκολο να πλοηγηθείς. Mm -hmm. Αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ σαν format για πολύ μεγάλο κείμενο είναι το six pager. Το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλο κείμενο. Ναι. Έξι γαμημένες σελίδες. Για Έχω μετά τη δεύτερη σελίδα, αλλά ζορίζομαι. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι αν κάνει αυτή την παραδοχή, γιατί για πότε θα φτιάξει ένα. Το Six Pager τι είναι, Είναι ένα εξασέλιδο document, ενα mm -hmm. έγγραφο, έξι σελίδε, το οποίο έχει ξεκινήσει από την Amazon, η οποία έχει μια παράδοση στο να κάνει business γράφοντα αυτά τα έγγραφα που είναι έξι σελίδε και πριν από το meeting τα εκτυπώνουν σε φυσική μορφή. Τα δίνω σε όλους. Ε, κινητά μένουν έξω από το meeting room. Φαίνονται λίγο περίεργα με αυτό Ναι, αλλά θα σου πω και λέει πάρτε 10 λεπτά να το διαβάσετε πριν ξεκινήσουμε το meeting. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο εμεί το κάνουμε. Αλλά εγώ προσωπικά το εκτιμώ και το θαυμάζω. Σαν κίνηση. Θα σου πω τι καλό έχει. Ναι. Έχει μια δομή συγκεκριμένη, η οποία είναι πάντα ίδια. Άρα είναι πιο εύκολο να πλοηγηθεί αυτό. ακριβώς Ακριβώς. Και αυτό έχει σημασία. Και σίγουρα αυτή τη δομή, σίγουρα θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ότι η Amazon δεν έβγαλε αυτή τη δομή ε, έτσι. Είναι κάτι το οποίο το δουλέψαν και καταλήξαν σε μια δομή η οποία φαίνεται με τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία να δουλεύει. Mm -hmm. Το ότι δουλεύει για την Amazon δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει και για του άλλου. Εμεί, για παράδειγμα, δεν κάνουμε ε, six pagers. Ναι, προφανώ. Το, το έχουμε κάνει για πελάτε. Το έχουμε κάνει για πελάτε. Το οποίο ήταν ένα πείραμα το οποίο κάναμε όταν είχαμε έναν πελάτη ο οποίο ήθελε να εξερευνήσει κάποια business use cases και ήθελε να βοηθήσουμε τεχνικά στο ποιο να πιάσει πρώτο. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα six pager στο οποίο θα πιάσουμε και θα το σπάσουμε σε κάποιε ενότητε και θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, πώ θα το προσεγγίζουμε, Ποια είναι τα pitfalls, τι πρέπει να προσέξουμε, ποιε είναι οι ευκαιρίε, mm -hmm. πώ μπορούμε να κάνουμε το extra mile. Με να μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Να είμαι ειλικρινή. Δεν είναι κάτι που θα το έβαζα στη ρουτίνα μα εδώ μέσα εσωτερικά. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Δεν, βλέπω, δεν ξέρω πώ το βλέπει. Μπορεί πώς να, να το έβαζα πέρα. για κάτι πολύ πιο μεγάλο, για ένα καινούργιο προϊόν. Ναι. Δηλαδή το Vaulty θα μπορούσε να έχει, να έχει ένα six pager. Ένα feature του Vaulty δεν έχει νόημα. Στο μέγεθο που είμαστε εμεί. Τώρα, άμα είσαι η Amazon, προφανώ για ένα feature μπορεί να έχει νόημα να έχει ένα six page. Άρα, δεσμευόμαστε να το κάνουμε μία φορά Όχι. για την επόμενη ιδέα Με που τίποτα. έχουμε. Δεν <laughs> δεσμεύομαι να γράφω πολύ κείμενο, γιατί δεν μου Βαριέμαι. Είναι... Εγώ αργέ, μπορεί αργέ. να το κάνω. Δεν πελιάζω, εντάξει. να διαβάσει πολλή Άμα είναι καλά δομημένο. Και εκεί βασικά θέλω να, να περάσουμε τώρα Στο πως δομούμε καλά ένα κείμενο Και ε, τι έχουν σημασία σε ένα email Σε ένα github issue, σε ένα jira ticket Σε ένα ναι. jira issue, σε tickets λέγονται Νομίζω, κοίταξε Είναι σε ναι. ένα jira seat θα το λέμε ναι. Είναι ένα jira thing ας πούμε Το οποίο sheet, sheet. Sheet. Με γιώταση, ένα, ναι, Το οποίο, το οποίο είναι, μπορεί να είναι Epic task, issue, sub task είναι Γενικά είναι μαλακία Αλλά anyway I... Όταν πα και γράφει για να διαβάσω ένα κείμενο, θέλω αυτό το κείμενο μου να μου βοηθάει να επιλογηθώ. Ναι. Άρα λοιπόν, το ελάχιστο, το, τα ελάχιστα σημεία που έχει ένα, ένα μεγάλο κείμενο είναι δύο. Ένα τίτλο. Ναι. Και μία περιγραφή. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση θέλω ο τίτλο να είναι επεξηματικό του τι θα διαβάσω παρακάτω mm -hmm. και η περιγραφή να περιέχει την πληροφορία που χρειάζεται να ξέρω για αυτό το κομμάτι. Mm -hmm. Αν τώρα αρχίσει αυτό και πράγμα και μεγαλώνει, mm -hmm. έχει δύο επιλογέ. Έχει την επιλογή του, του, του μεγάλου κειμένου, όπω mm -hmm. είναι το Six Pager, όπου σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να υπάρχουν τίτλοι και υπότιτλοι, δηλαδή H1, H2, H3 κ.ο.κ. Γιατί αυτό σου δίνει δύο πράγματα. Στην σου δίνει καταρχά την έννοια τη σημαντικότητα, καταλαβαίνει πότε αλλάζει κάτι. Okay. Τα, τα, βιβλία είναι κεφάλαια. Δεν διαβάζει ένα βιβλίο 400 σελίδε και <σχεδιά> ξεκινά να διαβάζει και δεν τελειώνει ποτέ. Mm -hmm. Έχει ρε παιδί μου κεφάλαια, έχει σελίδε, έχει ε... Έχει ρε παιδί μου μια, μια δομή, υπάρχει ένα σχήμα στο κείμενο αυτό το οποίο διαβάζει. Mm -hmm. Εκτό λοιπόν το ότι οπτικά καταλαβαίνει που βρίσκεσαι και πότε αλλάζει ε, συγκείμενο εκείνη τη στιγμή, το δεύτερο καλό που έχει είναι ότι αυτό σου δίνει και ένα. Ε, Πε το. Ένα Συγκέντες. index. Α, ah, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, ένα. Κόλλησα τώρα. Ευελπιστήριο. Ναι. Πίνακα περιεχομένου, ναι, ένα δίνακα περιεχομένο. ναι. Το, οποίο εσύ μπορεί να δει πολύ γρήγορα μετά. Δηλαδή, αφού το διαβάσει μια φορά διαγώνια, μπορεί να πα και να εστιάσει στα σημεία τα οποία έχουν περισσότερη σημασία για σένα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, εμένα δεν μου έχει γίνει ξεκάθαρο το γιατί κάνουμε κάτι, ναι. μπορώ να πάω στο γιατί και να το διαβάσω. Αν δεν μου είναι ξεκάθαρο το πώ θα κάνουμε κάτι, μπορώ να πάω στο πώ και να το ξαναδιαβάσω. Okay. Δεν χρειάζεται να ξανασκρολάρω όλο το κείμενο το οποίο περιέχει πληροφορία ανάκατα μεταξύ του πώ, γιατί, πού, ποιο και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ε... Ε, θα σου πω κάτι το οποίο μένα με έχει και θα επιστρέψω σε αυτό, βασικά είναι μέρος αυτού του κομματιού, τελευταία έχει τύχει και διαβάζω επιστημονικά papers, mm -hmm. γιατί mm. και, και γύρω από τι, το ξέρεις καταρχάς mm. και θα το πω και γύρω από τι και τι papers διαβάζω, δηλαδή τα έχω ανοίξει και στο γραφείο, επειδή πέρυσι ανέβηκε η χολυστερίνη μου... Ah. Βλέπεις... Δεν το είχα πάρει σοβαρά. Θα σου πω. Όχι, όχι. Δε, σε αυτό ναι. Δεν δε διαβάζω πιο σοβαρά. Εννοώ, όχι πιο σοβαρά papers με πιο σοβαρό τρόπο okay. papers από ότι αυτόν. Οπότε ξεκίνησα να, να διαβάζω επιστημονικά papers τα οποία έχουν να κάνουν ε, με τη χολυστερίνη, τι μπορεί να βοηθάει, τι μπορεί να μην βοηθάει, ε, διατροφικά lifestyle πράγματα και, και όλα αυτά. Με είχε πιάσει μια μανία κάποια στιγμή. Ναι, ναι, μα. Είναι καταπληκτικό ε, ε, το πώ έχει συμφωνήσει επιστημονική κοινότητα να δομεί τις επιστημονικές δημοσιεύσει για να μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται peer review που μιλάμε για μεγάλο κείμενο, six 6-pager και μαλακίες. 30 σελίδες, 40 είναι. Μπορεί να είναι πάρα πολύ. Γιατί αυτό μέσα μια έχει τυπική έχει, υπάρχει το abstract στην αρχή, υπάρχουν τα, το δεν τα θυμάμαι, υπάρχουν τα results, τα conclusions, υπάρχει όλο το περιεχόμενο στη μέση, τα figures, αλλά όλα αυτά είναι στημένα μένα με έναν τρόπο που όλοι έχουν συμφωνήσει mm -hmm. ότι αυτό βοηθάει όλοι. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Δηλαδή, με... Υπάρχει API. Ναι. Ξέρει που να βρει τι. Και μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και διαβάζουν. Τώρα αυτό είναι ένα βιβλίο, ωραία, το καθένα. Έχει τύχει να δω. Οπότε όλο αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Το να μπορείς mm. να βοηθήσει τον άλλον να πλοηγηθεί. Οπό... Ναι, πε. Όχι, εδώ συνέχιζα πάνω σε αυτό. Πάμε. Οπότε για μένα... Που για... σε κόβω σήμερα. Όχι, όχι, όχι κανένα πρόβλημα. Η ασύγχρονη επικοινωνία έχει πάρα πολύ σημασία να έχει σωστή δομή, σωστό μέγεθο. Να είναι ξεκάθαρο τι είναι αυτό το οποίο εσύ αφήνεις εδώ. Εμ και ο άλλος τι μπορεί να κάνει με αυτό mm -hmm. και τι περιμένεις. Στα GitHub issues που γράφουμε εμείς, ο τρόπος που εγώ προσωπικά γράφω και καλό είναι να, να ρωτήσουμε και την ομάδα αν τους, αν τους βολεύει. <laughs> ναι, είναι το εξή, είναι να ανοίγουμε ένα GitHub issue το οποίο έχει μια περιγραφή τύπου ένα tweet, όπως mm -hmm. πούμε συνήθως λιγότερο από 280 χαρακτήρες και από κάτω έχει ένα task list, ένα to do, δηλαδή πρέπει να κάνουμε αυτό, ένα, 2, 3, 4. Το οποίο θα μπορούσε το to να είναι και αυτό ένα άλλο θα μπει το οποίο έχει την ίδια δομή. Αλλά αυτό είναι αυτό το οποίο έχω δει και βολεύει εσωτερικά. Φαντάζομαι καθώ μεγαλώνουν τα προϊόντα και η πολυπλοκότητα, όλα αυτά αλλάζουν προφανώ. Αλλά και στο Sorsler δεν ήταν πολύ διαφορετικό αυτό. Κάποιε φορέ όταν είχαμε αρχίσει και είχαμε βάλει κάποια γραφειοκρατία, υπήρχε μια έννοια πότε αυτό είναι έτοιμο, κάποια acceptance stance, bla bla bla. Και θέλω να πάω στην άλλη πλευρά του API που αυτό το έχω δει, μεγαλώνουν εταιρείε. Δεν υπάρχει κοινό τρόπο επικοινωνία γιατί έχει μεγαλώσει η εταιρεία αρκετά γρήγορα. Οπότε δεν έχει προλάβει αυτό το πράγμα να χτιστεί mm -hmm. ελεγχόμενα και οργανικά. Οπότε αποφασίζουν ότι θα χρησιμοποιήσουν τζίρα με πάρα πολύ αυστηρού κανόνε και πάρα πολύ αυστηρό τρόπο με το πώ το γράφει και sections τύπου acceptance test και subtasks και το ένα και το άλλο. Μου έχει τύχει oh. στο ναι. τόσο στο... περίπλοκο τζίρα που έπρεπε να κάνεις 4 ή 5 state transitions για να πας από μία κατάσταση σε μία άλλη ένα τζίρα πράγμα. Ω, oh, καλά, μου έχει τύχει η αδιέξοδο να ξέρει, θα το πω μετά. Μπορεί το state transition ναι. να το ορίσει το τζίρα, δηλαδή μπορεί να πει εσύ ότι από το, το ξέρω. Αυτό είναι state machine τελείω. Το ξέρω, μπορεί να φτάσει αδιέξοδο και έχω φτάσει. Δηλαδή, όταν άνθρωποι που δεν ξέρουν από state machines φτιάχνουν state machines, η φάση είναι ναι. πολύ περίεργη στο τέλο. Ναι, ναι, ναι. <laughs> 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 το οποίο το κάνει και visualize το τζίρα. Οπότε yeah. είχα μπει στη δικασία να το κάνω visualize αυτό το πράγμα, το οποίο μόλι το είχα δει, μη πιάσει η καρδιά μου. Ήταν, ξέρω εγώ, ένα graph με 18.000 κόμβου και πράγματα. Ναι. Yeah. Τεράστιο. Και δεν μπορούσε να πα, νομίζω ότι δεν μπορούσε από το. ξέρω εγώ, plant να το πα στο frozen. Δεν... Έπρεπε να το πα από το plant στο to do, από το do στο, ξέρω εγώ, this yeah. week. Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, σε σημείο που είχα ρωτήσει άλλον που είχε βρει το πιο opt, δηλαδή είχε κάτσει ένα συνάδελφο και είχε βρει το πιο optimal path για να πα από ένα state σε ένα άλλο state. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ότι από εδώ κάνει... θα το πάω εκεί, μετά εκεί, μετά εκεί. Είχε, αν δεν είχε documentation στο confluence, στο confluence, γι' αυτό δεν, δεν αξίζει. Κάπω έτσι, κάπω έτσι. Λοιπόν, θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το ότι σε, σε, ένα πελάτη είχα φτάσει σε αδιέξοδο γιατί, γιατί κάνω git push θα είχε πολλά pull requests αυτό το Jira issue. Κάνω git push, έχουν βάλει ένα automation το οποίο το κάνει done. Ναι. Και το οποίο δεν ήταν done, ήταν in progress. Και επειδή είχε πάει στο done, δεν μπορούσε να το ξαναπάσει in progress πίσω. <laughs> αυτό, αυτό, το, αυτό το θυμάμαι. Και, και έχει τύχει κι άλλο ένα το οποίο δεν θυμάμαι. Και το τελευταίο το οποίο θα πω που είναι άσχετο εντελώ αυτό. Δεν πειράζει, που Αλλά μια και μιλούσαμε για, για state machines και DFA στην ουσία. Ε, mm. Είχα κάνει μία άσκηση στη σχολή mm -hmm. και μάλλον έχω χάσει τον κώδικα και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Το οποίο τι ήταν. Δεν ήταν στο Dropbox ο κώδικα. σου βάλα ιδέα τώρα. <laughs> ε. Τώρα μου βάλει ιδέα. <laughs> Θα το δω πώ ήταν στο Dropbox. Αλλά ήταν ένα, ένα PHP website. Mm -hmm. Στο οποίο έκανε paste ε, κάποια μορφή κώδικα. Και αυτό το οποίο ήταν δίλωνε στο DFA, εσύ εκεί. Okay. Και αυτό πήγαινε μετά και στο κάνε visualizer και σου φτιάχνει ένα γράφ από το αυτόματο. Τι ρε φίλε. Ναι. Ωραίο αυτό. Αυτό το οποίο δεν ξέρω που είναι τώρα. Το έχω δεν Ήταν. Οκ, ε... okay, καλφά. ναι. Ε, Πάμε στην επικοινωνία Το οποίο, <laughs> το οποίο θα πω Αφού το, το, ναι, το... δεν κρατιέσαι τώρα ναι, Το πιο περίεργο έτσι, έτσι προσωπικό πράγμα Είναι το ότι είχα γνωρίσει ένα κορίτσι Το οποίο ενώ μιλούσαμε Μου λέει Α έχω δει και αυτό το πράγμα που είσαι κάνει Με τα, <laughs> με τα, με τα DFA Ναι Εντάξει, Νομίζω ότι είσαι ο πρώτο άνθρωπο που έχει street credit Για να Μιζαλεύης με DFA Πραγματικά, <laughs> πραγματικά. <laughs> Εμ Οπότε πηγαίνοντα ένα βήμα πίσω, έχει πάρα πολύ σημασία το, το API και η μορφή και η δομή τη πληροφορία. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια weekly reports τα οποία κάνουμε εστρικά. Ναι. Τα οποία ξεκινήσαμε και έχουμε βρει ένα format το οποίο φάνηκε να βγάζει νόημα. Για παράδειγμα, status reports, whatever, μόνο ασύγχρονα. Over. Τέρμα τα daily meetings. Εννοείται. Τέρμα τα daily meetings. Κλείστε τα. Όλα τα daily meetings. Όχι να μιλήσουμε και για email πάντω. Πάμε. Γιατί το email, να ξέρει, με πονάει πάρα πολύ. Είναι ένα mm. εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι είναι φανταστικό, πανέμορφο mm. και του έχουν κάνει mm. τιμούρι κρέα. Mm. Για mm. να πω το ελάχιστο μπουράνο. Mm. Ωραία. Mm. Δηλαδή. Πάω πάλι πίσω. Στον τίτλο. Ο τίτλο έχει σημασία. Mm. Για να υπάρχει ένα email thread, mm. πρέπει να έχει τον ίδιο τίτλο. Άμα πολλά email threads έχουν τον ίδιο τίτλο. όπα-πα-πα-πα-πα-πα. Oh, Λέγει λέω και εγώ, πού το πάει. Ναι, έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Δηλαδή, σου φαίνεται, παιδί μου, κάτι απλό. Αλλά από κάτι τόσο απλό, ω ένα τίτλο. Να πλαγκάρω το χέι, hey", αυτό. Για πλαγκάρω το χέι. Hey". Το χέι. Hey", σου επιτρέπει να σπάσει ναι, τα threads. Όχι, σου επιτρέπει να κάνει ένα email με ένα thread και να μην το δει κανένα ποτέ. Ναι, αλλά πώ αποφασίζει ότι ένα email είναι στο ίδιο thread. Γιατί έχει... Μπήκα και διάβασα το documentation του πώ θα το κάνω το Gmail, μπα και τη γλιτώσω έτσι. Έχει, νομίζω, το, το χέρι σου δίνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα μπορεί, νομίζω, και να σπά threads και να κάνει merge threads. Mm -hmm. Και μπορεί το κάθε thread να το κάνει name, το οποίο δεν φαίνεται στο subject ποτέ. Ωραία. Αυτό. Και τι γίνεται όμω, άμα δύο threads συνεχίζουν ταυτόχρονα με το ίδιο όνομα, πώ ξέρει σε ποια από τα δύο να διαλέξει. Mm -hmm. Τώρα κοίταξε, α, φαντάζομαι έχει να κάνει και με τα responses τα οποία βρίσκονται εκεί μέσα. Ναι. Αν όμω, για παράδειγμα, εγώ στείλω σε δύο τρίτου και βάλω εσύ και σένα. Ναι. Που σημαίνει ότι δύο στα τρία άτομα του thread είναι κοινά. Αλλά θα είναι δύο διαφορετικά threads με το Gmail. Κάτσε, φίλε, αυτό είναι edge case που λε. Εντάξει, του το 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 γάμισε το άτομο να μην το ξανακάνει <laughs> <γράμισε, όμως, εντά>. αυτό. <laughs> δηλαδή. <laughs> που, που είναι αυτό, δηλαδή είναι αυτό, είναι το, τα πολλά emails. Δηλαδή, ναι. στην ασύγχρονη επικοινωνία έχει σημασία να κάτσει και να πάρει τον χρόνο και να πει ποια είναι η πληροφορία που χρειάζεται αυτή την περίοδο να ξέρει το άλλο μέρο. Ναι. Αν ανοίξει 10 GitHub issues, πα ναι. πάλι στο τέτοιο του θορύβου. Δεν θα δώσει ο άλλο την απαραίτητη προσοχή εκεί πέρα. Ναι. Αν στείλω 10 emails σε κάποιον, δεν θα πάρει την απαραίτητη προσοχή. Αν τα emails μου δεν έχουν ένα bullet list εκεί πέρα μέσα και να πω. Γεια. Yeah, Αυτά τα τέσσερα πράγματα χρειαζόμαστε. Bullet 1, bullet 2, bullet 3, bullet 4. Και στείλω, γεια, πάρει, θέλω να μου φέρεις ένα καφέ. Α, ah, πάρει, φέρε μου και ένα κόστερ. Α, πάρει, θέλω και ένα νεράκι. Guess what, δεν θα μου φέρει αυτά, αυτά τα τρία πράγματα μετά με τίποτα. Είναι μαθηματικά βέβαιο δεν ότι δεν θα Δεν πιστεύω φέρεις. να το λες επειδή σου κάνω ένα παράπονο για email στι προάλλε. Και, και, αυτό. Από... Το είχα σκεφτεί και πιο πριν, αλλά και από αυτό. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει e το, το email ο άλλο θα κάτσει να διαβάσει με προσοχή. Δεν είναι chat. Άρα, πάρε το χρόνο και πε τι πρέπει να ξέρει αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι πολύ πιθανό να δει το τρίτο email, άμα στείλει τρία από τα emails. Είναι να τα κάνει όλα Μάρκα Red. Πολύ εύκολο γι αυτό. Να. Ε, γιατί άμα, ό,τι και να κάνει, άμα μπορώ εγώ, υπάρχουν μέρε που μπαίνω σε ένα inbox και έχω 20 emails να διαβάσω, και υπάρχουν φορέ που μπαίνω σε ένα inbox και έχω Ωραία. Και φορέ που έχω 50, θα σου πω τι γίνεται. Η φάση ποια είναι. Και εκεί πέρα να ξέρει, Stay, sorry, η Microsoft. Γιατί? Γιατί έχει κάνει το email και το, το Teams την, την ίδια μαλακία και οι άνθρωποι τα μπερδεύουν και τα κάνουν σκατά όλα μαζί. Όντω. Τα έχουν κάνει κόλλο εκεί πέρα να πούμε. Νομίζω μπορεί να κάνει chat από το email και mail από το chat. Και... Όντω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Κά κάτι λάθο έχει κάνει. Δεν δε, από... Όλα από εκεί ξεκινάνε. Από όλα ξεκινάνε. Η εταιρεία το που χρησιμοποιεί Microsoft Teams είναι Red Flag για μένα. Έκλειση. Sorry, Κλείνει Έχει παρένθεση. Καταρχά, όντω Google Meet είναι 10 φορέ πάνω. <σχερνή> Αζητηθεί. Ε, δεν έχω χρησιμοποιήσει το Outlook σαν email, αλλά. Ούτε εγώ πολύ. Ναι. Ευτυχώ. Δεν με νοιάζει όμω έτσι κι αλλιώ. Προσπαθώ να σκεφτώ να σου πω: ωραία, ξεκινάμε ξεκινάμε, να πω δύο πράγματα. Πρώτον, το email έχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό ότι είναι mm -hmm. Δηλαδή, ό,τι στείλει δεν το κάνει edit. Mm -hmm. Ναι. Τέρμα. Οπότε σκέψτε το. Έ, για ένα πράγμα, εμένα, επειδή κάποιο θέλει να κάνει edit, μου ήρθαν έξω mails πέντε mails ανοτά, γιατί έχει και αυτή τη μαλακία που έχει όντω το Outlook, το οποίο λέει κάνει retract το email. Το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δίνει τη λάθο εντύπωση. Παίζει να έχει κάποια API το Outlook που να σου κάνει ναι, retract ναι, μόνο ναι, του. Ναι, αλλά... ναι δίνει πραγματικά δίνει λάθο εντύπωση αυτό το πράγμα και απλά σπαμαρίστηκα. Και νομίζω ότι το retract είναι έξτρα email. Ναι, ναι, φρικτό. Φρικτό. Mm. Και μου ήρθε κυριολεκτικά μου ήρθαν πέντε emails γιατί ήταν δύο που γίνανε retract, άρα τέσσερα συν το πέμπτο. <laughs> <laughs> δηλαδή, αυτό πρέπει να το έχει στο μυαλό σου, αυτό το οποίο θα στείλει με email. Δεν είναι editable. Πρέπει να το προσέξει ακόμα παραπάνω από το GitHub. Mm -hmm. δεν, στο GitHub μπορεί να βάλει κάτι και να πει to be ξέρω, determined. Mm -hmm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στο email. Ναι, το email φεύγει. Είναι, είναι ακόμα... Είναι το γράφει, ναι. μπαίνει στο φάκελο, φεύγει, τέλο. Ναι, ακριβώ αυτό. Οπότε θέλει ακόμα. Δηλαδή, είναι ίσω το μέσο τη ασύγχρονη επικοινωνία που θέλει την περισσότερη προσοχή το email από όλα. Θέλει σωστό τίτλο, θέλει να το τρίπλο διαβάσει πριν το στείλει και να είναι σωστό. Εκεί πέρα λατρεύω το, το Gmail που έχει το cancel. Και, λοιπόν, ξέρει πόσο συχνά πατάω undo. Undo, μπράβο, έχει cancel. Ναι. Το οποίο είναι επικό. Είναι επικό. Γιατί στην πραγματικότητα είναι οριακά UI μόνο. Α, ότι επιλέγει να το στείλει πιο εντάξει. Ναι, δεν είναι ακριβώ UI μόνο γιατί πρακτικά ναι, φεύγει το email και μετά. Αν κλείσει το tab, πρέπει να, ναι. να, φύγει το email. Αλλά δεν το στέλνει. Δηλαδή, πάει το κρατάει σε μια ουρά και το στέλνει μετά από ξέρω εγώ τρία δευτερόλεπτα, αν δεν, δεν έχει κάνει undo. Ναι. <laughs> το οποίο σημαίνει ότι άμα εκείνη τη στιγμή δει ότι. οπ μαλακία, δεν έγραψε αυτό. Πάτα σε ένα undo. Ναι. Must. Οπότε σε βοηθάει αυτό. Must. Οπότε. Οπότε. Τι ξέρω, πάρα πολύ προσοχή διάλεξε την επικοινωνία που είναι καλύτερη. Θε να τσατάρει, κάνε τσατ. Θε να γράψει κάτι που να μείνει, γράψε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο δομημένο. Γράψε ένα living document ιδανικά. Και άμα γράψει ένα document το οποίο φεύγει και δεν είναι αντίθετο όπω το email, Τρώσε. γράψε με προσοχή. Τρώσει. Τίτλοι. Μορφοποίηση. Ναι. Αποδοτικότητα πληροφορία. Ποτέ γκρίκλει πουθενά δεν σχολιάζω πράγματα τα οποία θεωρώ ότι με ξεπερνάνε. ναι. Δηλαδή, μαζί θα ταρούμε σύνδεστο στο Messages. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμα και μαζί έχουμε API. Ναι. Στο Messages είναι μαλακίε. Ναι, 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 ναι. Και στο Slack είναι λίγο λιγότερε μαλακίε. Ναι. Αλλά <laughs> και αυτό είναι API που το χτίζει. Είναι, είναι. Ισχύει. Και στο Instagram είναι μην. Στο Instagram είναι ο κάδο εντελώ. Αλλά και αυτό ρε παιδί μου έχει σημασία γιατί α πούμε στο Instagram εγώ δεν έχω ποτέ notifications. Οπότε δεν με νοιάζει. Δεν το περίμενα το πόσο χαμηλού επίπεδο ήταν αυτά που θα μου έστελνε στο Instagram. Καμιά φορά έτσι. Περνάει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή ωριακά έφτασε στο δικό μου επίπεδο στο Instagram. Είναι χαμηλά Ναι, ναι, εντάξει. Οπότε αυτό γενικά η μορφοποίηση έχει πολύ σημασία. Όχι παραπάνω, έχει λιγότερη πληροφορία. Ναι είναι δύσκολο, δεν πειράζει να το κάνει λάθο, αλλά θέλει προσοχή. Και σιγά σιγά να γίνει κάθε φορά λίγο καλύτερο. Τέλεια. Εσύ, έχει να πει κάτι να. Όχι, όχι, συμφωνώ πολύ. Το Αυτό το βλέπει εδώ, χαράξει κιόλα, είμαι ωραία. Ωραία. Οπότε, πλησιάζοντα στο τέλο, ναι. volt.tools. Αμέ. Με δικώς. κουπονάκι μικρή παύλα κουβέντα για mm -hmm. 50% έκπτωση. Mm -hmm. 50% έκπτωση θα το κάνουμε από από 39-19% κάνουμε 20 να είναι πιο ωραίο. 20 ευρώ έκπτωση. Α, ναι ναι ναι, 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 ναι. Αντί για 19,5 το οποίο είναι, δεν ξέρω, πιάνει ναι, 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 ναι. με έναν Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Ε, αυτό, opencon σήμερα ήμασταν, αύριο θα είμαστε. Ωραία. Ε, Περάστε να τα πούμε, άμα είστε εδώ πέρα θα είναι χαρά μας. Mm -hmm. Τι άλλο και προτάσει. Ναι, λοιπόν, μια είπαμε για six pagers, θα προτείνω το six pager τη MAD, σαν, mm -hmm. σαν πρότυπο. Η MAD είναι μια εταιρεία που νομίζω δεν έχω καταλάβει ακριβώ τι κάνει. Νομίζω ότι κάνει design. Τέλο πάντων, είναι στο τομέα του software και έχουν βγάλει το δικό του six pager template. Ε, λάβει και ήταν αυτό το οποίο είδα και ε, μένα με βοήθησε να συντάξω το πρώτο six pager το οποίο γράψαμε. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Τέλεια. Εγώ μια και κάνω roast Microsoft, θα προτείνω Google Workspace. Να. Θεωρώ ότι. Για μένα, πώ έχω... έχει τύχει να χρησιμοποιήσει, είναι ασύγκριτο με τα άλλα. Είναι ασύγκριτο ε, είναι πολύ ανώτερο. Mm. Αυτά τα ωραία. Τέλεια. Ε, και μέχρι την άλλη εβδομάδα μικρή κουβέντα.fm slash s04 ε 05. 05 φίλε. Χαμό. 101.000 yeah, δραματίε όπω είπαμε το αστείο μου για σήμερα. Ναι, yeah, ναι. Yeah, yeah. Τέλεια. Αυτά. Έγινε. Ωραία. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.